Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Η κυβέρνηση έχει πάρει την απόφαση να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που προβλέπει το Σύνταγμα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις απεργίες που κρίνονται από τα δικαστήρια παράνομες και καταχρηστικές. Με δύο λόγια, η κυβέρνηση, ίσως και από αύριο Δευτέρα, προχωρεί σε επίταξη περιορισμένου αριθμού απεργών, τεχνικών της ΔΕΗ και τράπεζο υπαλλήλων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αφενός η απειλή του blackout και αφετέρου η έλλειψη ρευστότητος στην αγορά και οι πληρωμές μισθών και συντάξεων. Αλλά και μακροπρόθεσμα, η κυβέρνηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχει οριμάσει η μεταρρύθμιση των εργατοσυνδικαλιστικών νόμων, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον απεργίες που τραβούν σε μάκρος και συνεχίζονται ακόμη και όταν τα δικαστήρια τις κηρύσουν παράνομες. Πάντως, με επιστράτευση και χωρίς αυτήν, χθες άνοιξε ένα παράθυρο ελπίδας για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Η ΟΤΟΕ αποφάσισε να διαθέσει έναν περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων στα ταμεία, προκειμένου να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις από τη Δευτέρα. Την ευχάριστη είδηση ανήγγειλε μέσω του Mega Channel ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ, κύριος Πρωτόπαπας. Ζητήσαμε και πήραμε διαβεβαιώσεις από το Σύλλογο Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας ότι θα μεριμνήσει για συνεργεία τα οποία θα καλύπτουν τις επιταγές, θα εξοφλούν τις επιταγές των συνταξιούχων. Πιστεύω ότι προς τα μέσα της εβδομάδας θα υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση την οποία έχουμε πάρει. Στο άλλο μέτωπο της πυρκαγιάς στη ΔΕΗ, της απεργίας με συγχωρείτε, αλλά είναι απεργιακή πυρκαγιά αυτή, είχαμε χθες μια δικαστική απόφαση που έκρινε την απεργία παράνομη, καταχρηστική και εν τέλει πολιτική. Το μονομελές πρωτοδικείο απαγόρευσε κάθε περαιτέρω απεργιακή κινητοποίηση. Παρ' όλα αυτά όμως, από χθες είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο blackout, αφού η μεγάλη κεντρική μονάδα της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη ετέθη εκτός λειτουργίας. Κουτσόγιωργας Κωνσταντόπουλος, σημειώσατε ένα. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά, ζήτησε και επέτυχε την εξαίρεση του βουλευτού κατηγόρου κ. Νίκου Κωνσταντόπουλου. Ο κ. Κωνσταντόπουλος εφαίρεται να έχει διατυπώσει άποψη υπέρ της προφυλακίσεως του κ. Κουτσόγιωργα πριν ολοκληρωθεί η απολογία ποταμός του άλλοτε ισχυρού άνδρα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Η εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής είναι το μείζον πολιτικό θέμα που απασχολεί σήμερα, τελευταία ημέρα του συνεδρίου, τους 4.000 συνέδρους του ΠΑΣΟΚ. Πριν από λίγο, το μέλος του εκτελεστικού γραφείου, κ. Γιώργος Γεννηματάς, με μια δραματική παρέμβασή του ζήτησε να μην υπάρξει επίσημη λίστα με προτάσεις για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Λεπτομέρειες από το Γιάννη Ευσταθίου. Παρέμβαση έκανε ξαφνικά αργά το βράδυ και σε ένα άδειο αμφιθέατρο ο κύριος Γεννηματάς. Τάχθηκε εναντίον της λίστας για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής, ενώ ανέφερε πως το πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ εντοπίζεται στις σχέσεις του Προέδρου και του εκτελεστικού γραφείου. Ζήτησε να σταματήσουν οι βελτινολογίες και τα βελτινάρια, όπως είπε, και το εκτελεστικό γραφείο να εκλέγεται από το συνέδριο για να μην ανασχηματίζεται. Ακόμη αντιτάχθηκε στη θέσπιση θέσης γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Ένας χρόνος πέρασε κιόλας χωρίς τον Παύλο Μπακογιάννη, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που δολοφόνησε άνανδρα η 17η Νοέμβρη. Χθες το πρωί, η οικογένεια Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό, την χείρα του Μπακογιάννη, βουλευτή Ευρυτανίας Ντόρα, τα παιδιά του αδικοχαμένου βουλευτή, πολλούς υπουργούς, αλλά και απλούς, ανώνυμους συγχωριανούς και φίλους του Μπακογιάννη, τίμησαν τη μνήμη του. Αύριο στις 9 το πρωί, χιλιάδες υποψήφοι δίνουν αγώνα για μία θέση στο δημόσιο. Ένας αγώνας ιδιαίτερα σκληρός, αφού ένας στους 28 θα χαμογελάσει στο τέλος. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί και 140.000 υποψήφοι θα εξεταστούν για 4.273 θέσεις. Χθες, όλη την ημέρα, πολλοί υποψήφοι συγκεντρώνονταν στις υπηρεσίες των Ομαρχιών Αττικής για να δουν το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα διαγωνιστούν. Χωρίς καμία συνέπεια μπορούν να έλθουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου οι ανυπότακτοι Έλληνες του εξωτερικού. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, κ. Γιάννη Βαρβιτσιώτη, απαλλάσσονται από κάθε έλεγχο στρατολογικής κατάστασης για το διάστημα από 1 Οκτωβρίου μέχρι 25 Νοεμβρίου του 1990. Οι ανυπότακτοι εκτός Ελλάδος μπορούν να παραμείνουν και να αναχωρήσουν ελεύθερα από τη χώρα μας το διάστημα αυτό, αφού αναστέλλεται κάθε ποινική δίωξη για ανυποταξία. Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε θέματα από τη διεθνή επικαιρότητα.
10 ημέρες πριν από την επίσημη ένωση των δύο γερμανικών κρατών, ένα ρεπορτάζ αποδεικνύει ότι η οικονομία και η βιομηχανία της Ανατολικής Γερμανίας καταραίουν. Η οικονομική κατάσταση, όπως καταγράφηκε στην μικρή πόλη Νοϊρούπιν της Ανατολικής Γερμανίας, αποτελεί ένα δείγμα για το τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Η μεγαλύτερη βιομηχανική μονάδα της πόλης αυτής ήταν ένα εργοστάσιο κατασκευής κυκλωμάτων για κομπιούτερς και τηλεοράσεις. Κάποτε δούλευαν σε αυτό 3.000 εργάτες. Σήμερα έχουν μείνει μόνο 850. Από τον περασμένο Ιούλιο, ένας στους 5 εργάτες της Ανατολικής Γερμανίας έχουν μείνει άνεργοι, εφόσον κανείς πια δεν αγοράζει τα προϊόντα της χώρας του και τα εργοστάσια ή πολυτουργούν ή κλείνουν. Μέρα με τη μέρα αυξάνονται οι διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ανατολική Γερμανία, αφού από την ημέρα της νομισματικής ένωσης των δύο γερμανικών κρατών τον Ιούλιο, η ανεργία και η ακρίβεια έχουν μετατρέψει το όνειρο της ένωσης σε εφιάλτη για τους περισσότερους Ανατολικογερμανούς. Η κατάσταση στον γεωργικό τομέα είναι επίσης τραγική. Για παράδειγμα, αυτό το συνεταιριστικό αγρόκτημα δεν μπορεί να πουλήσει τους 8 τόνους πατάτες που παράγει, γιατί οι πάντες προτιμούν να αγοράζουν ακόμη και τις πατάτες τους από την Δυτική Γερμανία. Από τη μάστιγα της πετρελαιοκοιλίδας δεν γλίτωσε ούτε μια πανέμορφη λίμνη της Αυστραλίας, στην οποία οι οικολόγοι είχαν συγκεντρώσει πολλά σπάνια είδη πουλιών. Αλλά οι Αυστραλοί δεν αστειεύονται. Μέσα σε ελάχιστες ώρες έστησαν ένα νοσοκομείο πρώτων βοηθειών και ρίχτηκαν στον αγώνα για να περισσώσουν ό,τι μπορούν. Ένα ατύχημα κατά τη μεταφορά πετρελαίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Ηλεκτρισμού στην πολιτεία New South Wales προκάλεσε μια τεράστια κοιλίδα πετρελαίου στην πανέμορφη λίμνη Λιντέλ. Χιλιάδες κύκνοι και άλλα πουλιά της λίμνης χάθηκαν μέσα στα 100.000 λίτρα πετρελαίου που χύθηκαν σε αυτήν. Στη λίμνη Λιντέλ, οι Αυστραλοί είχαν μεταφέρει πολλά σπάνια είδη πουλιών που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν για να τα σώσουν. Τώρα, μη πιστεύοντας τα μάτια τους, οι κάτοικοι του New South Wales σπέβδουν κατά εκατοντάδες στη λίμνη Λιντέλ για να προλάβουν να σώσουν όσα πουλιά δεν έχουν ψοφήσει ακόμη. Τα συγκεντρώνουν και τα πλένουν, αλλά βλέπουν ότι τα περισσότερα είναι δυστυχώς καταδικασμένα. Για το ατύχημα άρχισαν αμέσως δικαστικές έρευνες. Η διπλωματία παίζεται τώρα σε τηλεοπτικό επίπεδο. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση ο βασιλιάς της Ιορδανίας Χουσέιν, που χθες το βράδυ απίφθινε από το Αμάν μέσω του CNN μήνυμα στον Αμερικανικό λαό. Ο Χουσέιν δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα αναγνωρίσει ποτέ την Ιρακινή κατοχή στο Κουβέιτ και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από τη Σαουδική Αραβία το συντομότερο δυνατόν. Λίγες ώρες νωρίτερα η Σαουδική Αραβία είχε διατάξει την απέλαση 20 Ιορδανών διπλωματών από το έδαφος της και ανήγγειλε ότι δεν θα προμηθεύει πλέον πετρέλαιο στην Ιορδανία. Και να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια για τον καιρό. Σχεδόν έθριο καιρό θα έχει αύριο η Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θάλασσα στο Σαρονικό και Νότιο Εβοϊκό θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριο καιρό όμως θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θάλασσα στο Θερμαϊκό θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι τελευταίες ειδήσεις της ημέρας. Επόμενο δελτίο στις 18:00 το απόγευμα. Καλή σας νύχτα.